Πάντας απευθείας μετάδοση από τη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, ακούτε τα μηνύματα τα οποία στέλνονται άλλωστε και από τους σχολιαστές αλλά και από τους όσους βρίσκονται εκεί, σχολιάζουν τις αντισπαρελάσεις, το πρόγραμμα λοιπόν το οποίο έχει ξεκινήσει. Οι ομογενείς στέλνουν ένα μήνυμα ενότητας, αγωνιστικής επαγρύπνησης όπως καταδεικνύουν και τα δυναμικά συνθήματα που διακρίνει κανείς στα πανό αλλά και στα άρματα των συμμετοχών για όλα τα δικά θέματα, το κυριακό, την αγόρευση και ηλεκτρονία των νέων τυπών και τη προστασία, την προάσπιση των δικαιωμάτων των νέων του χωρίου πύρου, την αναγνώριση των θρησκευτικών ελευθεριών και το δικαίωμα βέβαια του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Περισσότερα λοιπόν από 120 τμήματα βλέπουμε. Ενορίες ελληνοορθόδοξες, ενορίες, ακούσαμε το μέρος για την ορθόδοξη ενορία της Οδόπης, σχολεία, εθνικοτυπικοί σύλλογοι, ομοσπονδίες, αθλητικά σωματεία, φοιτητικοί και μαθητικοί σύλλογοι και άλλοι ομογενειακοί φορείς παίρνουν μέρος στην παρέλαση αυτή με πάνω από 40 άρματα και 13 φιλαρμονικές. Δυναμική παρουσία λοιπόν των Ελλήνων εκεί, των ομογενών μας της Νέας Ιερσαίης. Πάρα πολλοί λοιπόν βρίσκονται εκεί, έχουν ξεκινήσει ήδη οι εορταστικές εκδηλώσεις εδώ και μέρες. Άλλωστε, αποκορύφωμα σήμερα είναι η παρέλαση που βλέπετε εσεί στη συνοστολισμένη Πέμπτη Λεωφόρο, ο ελληνισμός της Νέας Υόρκης, της Νέας Ιερσαίης του Κονέκτικα, διατρανώνει την πίστη του στα ιδανικά του ελληνικού έθνους, την αγάπη του βέβαια και την αλληλεγγύη για την πατρίδα. Η λέξη πατρίδα. Πόσες φορές να έχει ακουστεί απόψε η λέξη πατρίδα. Η 4Ε λοιπόν σε απευθείας δορυφορική μετάδοση εκεί με τη Νέα Υόρκη συνεχίζουμε, δεν έχει σταματήσει η μετάδοση. Λόγω κάποιων μηνυμάτων τα οποία πρέπει να μεταδοθούν λοιπόν. Είμαστε εκεί, η ελληνική παρέλαση στη Νέα Υόρκη, όπως διαβάζετε και εσείς και βλέπετε, εκεί στην εστολισμένη Πέμπτη.